Συνέγινές μου, αγωνιστές μου, Ελλάνιο γένος μου. Από εδώ και πέρα μετά την απόφαση του δικαστηρίου των Ευελπίδων και μετά από την αναδίπλωση του κτίνους του καθεστωτικού, ένα πράγμα έχει να κάνεις, ένα πράγμα έχετε να κάνετε όλοι. Να διαλαλήσετε παντού σε όλους, με όλα σας τα μέσα, να χρησιμοποιήσετε το μυαλό σας, να συναγωνιστεί η μία περιφέρεια την άλλη, η μία από την άλλη να μαθαίνει τους καλύτερους τρόπους και να γίνεται και να συμβαίνει παντού σε όλη την Ελλάδα. Να οργανωθείτε παντού, να δυναμώσετε. Να ξεκαθαρίσετε τα πάντα. Τις προγραμματικές δηλώσεις να τις πείτε παντού. Ότι από αύριο μπορούμε να φτιάξουμε την Ελλάδα μας όπως τη φανταστήκαμε. Να σταματήσουν όλοι να κοιτάνε πώς θα βγάλουν πέρα το χρέος, πώς θα πληρώσουν τον ένφια, πώς θα πληρώσουν τη ΔΕΗ, πώς το νερό, πού θα πάνε τα παιδιά τους και θα είναι ασφαλή. Πρέπει να τους περιγράψετε τι μπορούμε να κάνουμε με όλον αυτό τον πλούτο και τα 49.000 έργα που έχουμε πιστοποιήσει από τον ΟΗΕ και από όλες τις παγκόσμιες βάσεις. Πρέπει να του δώσετε να καταλάβει και να τον βοηθήσετε να φανταστεί πώς θα είναι η πολιτεία μας αύριο με ένα αξιακό, με πρωτόκολλα Ελλάνια, που δεν θα κινδυνεύεις να σε κλέβουνε, να βάζεις κάγκελα στο σπίτι σου και να ζεις σε μια φυλακή. Να χτίσουμε τις πόλεις μας, έχουμε τόσο πλούτο, να χτίσουμε τις πόλεις μας όπως θέλουμε. Να βάλουμε τρένα σε όλη την Ελλάδα. Να ανοίξουμε δρόμους που δεν τους έχει δει καμία χώρα που τη λέτε πολιτισμένη, γιατί αυτό δεν είναι πολιτισμός. Αυτό που θα κάνουμε εμείς είναι πολιτισμός. Να φτιάξουμε τα κτίρια όπου ονειρευόμαστε. Να φτιάξουμε τις πόλεις. Να τρώμε τα προϊόντα της γης χωρίς μεταλλαγμένα, χωρίς τίποτα. Να σταματήσουμε να μας ξαναψεκάζει κανείς. Φαντάζεσαι τώρα ότι με κυβέρνηση εκείνο συνέλευση θα πετάει κάποιος παπάρας πιλότος εκεί πάνω και θα με κατουράει μόνο τα διηγητήρια των χαζάρων. Έχετε καταλάβει τι μπορεί να γίνει αύριο? Υπάρχει περίπτωση κάποιος εδώ πέρα να υπάρχει εταιρεία ιδιωτική, εβραϊκή, σιωνιστική και ό,τι άλλο να είναι, να μου διεκατευθύνει εμένα το νερό, να έχω στα χέρια με αυτόν τον άνθρωπο το νερό που πίνω και να μου το διτριάζουν συνέχεια? Έχετε καταλάβει τι μπορούμε να κάνουμε αύριο να μπούμε σε μια πραγματική ζωή? Αυτό δεν θέλατε. Όλοι ψάχνετε για φυτικά, όλοι ψάχνετε για κνήσια προϊόντα και τρώτε πάντα τα σκατά των χαζάρων. Μέχρι πότε, μωρέ, θα το κάνουμε? Η γη μας δίνει τα πάντα. Χρειαζόμαστε μεταλλαγμένα, εμείς. Και είναι όλη η Ελλάδα καλλιέργητη. Υπάρχει άπλετος χώρος να χτίσουμε και να ρημοτομήσουμε την Ελλάδα και τη ζωή μας όπως θέλουμε. Χιλιάδες θέσεις εργασίες, χιλιάδες επενδύσεις, δικές μας επενδύσεις. Δεν θέλουμε ξένους να επενδύσουν. Εμείς θα επενδύουμε στον υπόλοιπο πλανήτη. Έχουμε τόσο πολύ τεράστιο πλούτο. Έχουμε τέτοια τεράστια νόηση να επενδύσουμε σε όλο τον πλανήτη. Εμείς θα επενδύσουμε στον πλανήτη. Όχι, θα έρχονται οι δίθεν ελίτ που είναι άφραγγοι, αλλά είναι μεδανικά να επενδύουν σε εμάς. Θα ξεκαθαρίσουμε τα πάντα. Θα βγάλουμε τις κοπριές. Θα καθαρίσουμε το στάβλο του Αυγαία. Θα καθαρίσουν και θα λάμψουν τα πάντα. Και ό,τι κάνουμε θα είναι στο φως, θα το βλέπουμε. Δεν θα ντρέπεσαι στο συνέλληνά σου να μιλήσεις. Θα ξέρεις τι λες. Θα σταματήσεις να λες ψέματα, γιατί τώρα σε κάνει το καθεστώς και η ίδια η ζωή να το κάνεις. Μπορούμε να διαλύσουμε τα πάντα. Μπορούμε να ζήσουμε πραγματικά. Και να ζήσουμε όσο θέλουμε. Χωρίς να κινδυνεύουμε. Ψάχνεις μια καλή ντομάτα και τρως πάντα με το υβρίδιο και με το κολάντερο του σκορπιού, του σκουλικιού, για να βγαίνεις στην Ολλανδία γιατί δεν έχει φως. Πού στην Ελλάδα μας? Πού στην Ελλάδα μας? Αύριο να βγάλουμε τα προϊόντα μας όλα. Τη ζέα μας, τα ελληνικά μας ζητάρια, τους σπόρους μας. Μη φοβάστε, θα τα βρω όλα εγώ. Ό,τι σπόρους έχουν κλέψει, ό,τι έχουν πάρει, θα τα πάρω πίσω. Πού να τα πάνε τα ζώα? Δεν υπάρχει να κρυφτούν στον πλανήτη. Έλα μόνο να ενωθείς. Και φαντάσου πώς θα είναι η ζωή σου αύριο. Σε μια Ελλάδα χαραγμένη πραγματικά με νόηση. Σε μια ρημοτομία. Δεν έχουμε δρόμο, μωρέ. Φτάσαμε 2017 και έχουμε μια κούβα, μωρέ. Και ακόμα συζητάμε ποιον θα ψηφίσουν. Εκεί είναι το 200 χρόνια πάνω. Και συζητάμε τι να κάνουμε εμείς χειρότερο. Τι χειρότερο να γίνει? Το καλύτερο θα γίνει από σένα. Γιατί εσύ είναι δικός ο χώρος. Αυτοί δεν έχουν τίποτα δικό τους. Αν το είχαν και αν ήσασταν εσύ οι άνθρωποι τους, δεν θα φερόσατε ποτέ έτσι με αυτούς τους νόμους. Αρκετά. Δεν πάει άλλο. Θέλω όλοι σας λοιπόν να μεταδώσετε το μήνυμα της επόμενης μέρας σε μια πραγματική πολιτεία με πλούτο. Κάθε ένας γόνος που θα έρχεται θα έχει τη δικιά του γη. Είναι δυνατόν να έρχομαι να γεννηθώ εδώ πέρα και να μην υπάρχει γη? Ή θα είναι του άρχοντα, ή θα είναι του πριγκίπα, ή θα είναι του βασιλιά, ή θα είναι της εκκλησίας, ή θα είναι του κράτους. Και εγώ πούμε, ρε παιδιά, πουθενά. Εσύ να πας να δουλέψεις, να πας στη βίζητα, να γίνει η μάνα σου πίστρα και να πάει σε κάνει θέση, να τη βιάσουν όλοι οι προϊσταμένοι, να γίνει και εσύ στο Α, να γίνει και μασόνα για να πάρει μια θέση, μπας και μου πάρει ένα οικόπεδο, μπας και φτιάξω ένα σπίτι. Πόσο ξύλο θα σας δώσω, θα σας λιώσω όλους, δεν θα μείνει τίποτα.
Το τι έχετε κάνει το ξέρω μόνο εγώ. Οι άλλοι που κάνουν ή που αντιδρούν δεν το ξέρουν καν. Εγώ όμως ξέρω τι έχετε κάνει και πώς το έχετε κάνει. Και τώρα όλα αυτά θα τα πάρω πίσω γιατί είναι δικά μου. Πρέπει να καταλάβεις ότι όλη η γη της Ελλάδος και του δημοσίου είναι δικιά σου. Και κανείς δεν έχει τίποτα περισσότερο από τον Έλληνα ηθαγενή. Πρέπει να καταλάβετε και να δηλώσετε όλοι κυρίαρχοι Έλληνες ηθαγενείς. Να μπείτε στον πλούτο σας να το διεκδικήσετε. Να σταματήσετε τις φοβίες σας. Και να δείτε ότι είμαστε πολλοί και προστατευόμαστε όλοι μαζί. Από αύριο λοιπόν, όλοι σας να μεταδώσετε το μήνυμα ότι μπορούμε να το κάνουμε. Είναι η δεύτερη φορά που πιστοποιούνται τα 600 δις, τα οποία είναι τεράστια δύναμη. Και τα 2-3-300 που είναι ήδη πιστοποιημένα και δεν μιλάει κανένας. Με χιλιάδες ανθρώπους συνέλληνες που έχουν καταθέσει στους καταπιστευματικούς λογαριασμούς ποσά που αποδεικνύεται η ύπαρξή τους. Τι άλλη μεγαλύτερη απόδειξη βρες στην Ελληνικά μου θέλεις. Κοίταξε εδώ τον πλούτο σου. Έλα να τον πάρουμε. Δηλαδή άμα σου πούνε πάνε να κλέψεις αυτό να θα πας. Τώρα που σου λένε να πάρεις 3 εκατομμύρια να κάνεις ό,τι θέλεις. Δεν έρχεσαι. Όμως όλα αυτά έγκαιται στους δικούς μου πολεμιστές. Οι πολεμιστές της Ελλήνων Συνέλευσης να μεταδώσουν το μήνυμα. Να ανοίξουν τα διπλάσια γραφεία από αυτά που έχουμε μέσα σε ένα μήνα το πολύ 1,5. Για να μπορούμε να εκτελέσουμε το μεγάλο όπλο που έρχεται. Το μεγάλο όπλο που έρχεται έρχεται αμυδρά και τα ακούτε. Το μεγάλο το όπλο έρχεται όχι γιατί δεν μπορείτε να πληρώσετε με τα εξώδικα που δεν τα παίρνουνε, αλλά έρχεται για να διαλύσει το καθεστώς, να τρυπήσει το καθεστωτικό παγκόσμιο σύστημα και να εγκαθιδρύσει το ελάνιο νόμισμα. Ναι, κύριε, το ελάνιο νόμισμα. Ελάτε να το κάνουμε πραγματικότητα. Μπορούμε. Έχουμε τα φόντα. Έχουμε τους νόμους. Όλα θα είναι νόμιμα. Είναι η μεγάλη στιγμή του ελληνισμού. Μην αφήσετε ούτε ένα δευτερόλεπτο. Ό,τι έχετε χάσει 6 μήνες τώρα, πρέπει να λυσάξετε, να το πάρετε πίσω και να το κάνετε επί 10. Αυτό να κάνετε. Πρέπει σε 1 μήνα, το πολύ 1,5, να είναι όλα έτοιμα να εκτελέσουμε. Και πρέπει να υπάρχουν 500 γραφεία για να εκτελέσουμε προς όλες τις κατευθύνσεις. Και τότε θα καταλάβετε το καθεστώς τι θα πάθει. Δεν υπάρχει το καθεστώς μπροστά σου. Είναι μια μεμβράνη στο μυαλό σου, κάτω. Πέτα όλα τα χαράγματα, τα δόγματα και κάτσε με τη δικιά σου δημιουργία, η οποία είναι θεία, θεϊκή, ποιήθηκες θεία. Έλα λοιπόν να εκτελέσεις. Πλούτο θέλεις, έλα. Ελευθερία θέλεις, έλα να την πάρεις. Χώρα θέλεις, ορίστε η δικιά σου. Τα δίκαια και τα δικά σου, έλα να τα πάρεις, έλα να κυβερνήσεις. Κανένας πίσω, διπλάσια γραφεία, να εκτελέσουμε έτσι όπως το έχουμε σχεδιάσει. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς.